Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, μιλήσατε 24 λεπτά, θα μπορούσα να απαντήσω ένα προς ένα ότι είπατε, δεν μπορώ να το κάνω, κάνω μια επιλογή. Πρώτον, είναι προφανές ότι το πρόβλημά σας είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Μόνο που αυτή η ιδεολογική ηγεμονία δεν είναι έτσι. Είναι στηριγμένη στο αίμα των ανθρώπων που απελευθέρωσαν τη χώρα το 1945. Όταν οι ιδεολογικοί σας πρόγονοι είχαν τα κοινιάσει με τους Γερμανούς. Εγώ έμαθα, να σου πω εγώ πως έγινα αριστερός. Όταν όλη μου η οικογένεια που είναι δασκάλη έπρεπε να πάρουν χαρτί από τον κοινοτάρχη ότι δεν είναι εθνικός επικίνδυνοι για να διοριστούν. Εγώ έτσι έγινα αριστερός και όχι επειδή μπήκα σε ένα σούπερ μάρκετ για να δω τι έχει το ράφι όπως έγινες εσύ. Δεύτερο, τα PCR. Από το Μάρτι πέρυσι σας έχω πει. Βάλτε διατίμηση και συνταγογράφηση στα 25 ευρώ. Γιατί. Και ξέρετε ότι ξέρω και εγώ πολύ καλά τα πάντα. Αλλά όταν μιλάς σε κάποιους που δεν καταλαβαίνουν, το παίζεις καετής. Πόσο παίρνει το αντιδραστήριο αφού τα ξέρεις καλά το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και που είναι εκεί υπερτιμολογημένο? 11 ευρώ. Πόσο το παίρνουν όλες οι κλινικές? 5 με 7 ευρώ. Διπλάσιο και κάτι, γιατί δεν μπορούσε να συνταγογραφηθεί. Τα 47 ευρώ που έβαλες εσύ διατίμηση είναι δώρο στις μεγάλες αλυσίδες να κλείσουν τους μικρούς. Αυτό είναι και τίποτα περισσότερο. Και μην αναστρέψεις την πραγματικότητα. Τρίτον, κολοκύθια νόμο έκανες για τους ανασφάλιστους. Εμείς, εγώ και ο Ξάνθος με την υπογραφή μας διαγράψαμε 28 εκατομμύρια ευρώ χρέη και επί των ημερών σου που είχαν σταλεί στην εφορία από ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν στα δημόσια νοσοκομεία και 150 εκατομμύρια ευρώ δεν τα αφήσαμε να πάνε στην εφορία. Και τολμάς και βγαίνεις ότι έκανες τον νόμο για τους ανασφάλιστους. Και δεν τρέπεσαι. Λες και απευθύνεσαι σε Ουγγαντέζους. Γιατί αυτό κάνεις. Τρίτον και τελειώνω με αυτό και ευχαριστώ. Θυμάσαι όταν για πρώτη φορά είπα εδώ τους 22 διορισμούς. Το θυμάσαι που τι ήταν αυτοί οι μετακλητοί, οι παραπάνω μετακλητοί που με αυτόν τον τρόπο πήρες εσύ στο Υπουργείο Υγείας και τους διόρισες υποτίθεται στις δομές οροθετικών του Κελπνό ότι δούλευαν εκεί και έλεγες ότι θα μου ξεριζώσεις το μουστάκι και θα κάνεις και θα δείξεις και θα μπήξεις εσύ που σέβεσαι και σου πειράξαμε την οικογένεια γιατί κάποιους το χαρτάκι έλεγε ότι τους συνέστησε η σύζυγός σου. Έτσι δεν έγιναν όλα. Τότε έλεγε ότι είναι σκευωρία, ότι είναι χρήματα από την Estée Lauder και αποδείχτηκε ότι ήταν από τα λεφτά του προϋπολογισμού του Καλπνό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ό,τι και να κάνεις, η αλήθεια βγαίνει στο τέλος. Του Βαξεβάνη, του στήσατε μια, πώς το λένε, στον εισαγγελέα μια διαδικασία που αποκάλυψε ότι στην Ελλάδα, ότι η Νοβάρτης στην Αμερική πλήρωσε 350 εκατομμύρια ευρώ επειδή τα πιάσανε πολιτικοί και υπηρεσιακοί στην Ελλάδα. Κύριε Πολάκη, θα ήθελα είναι να... έτσι δεν είναι. Κύριε Πολάκη, γιατί βοηθήστε... δεν ζητάς από την κυβέρνησή σου, Πολάκη, εσύ προσωπικά. Αυτά... Κύριε Πολάκη, διευκολύνετε μας να ολοκληρώσουμε την Επιτροπή. Φοβάσαι το φρουζί. Κύριε Πολάκη, διευκολύνετε μας να ολοκληρώσουμε την Επιτροπή. Αλλά έπρεπε να ακουστούν αυτά. Κύριε Πολάκη, υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εδώ η Επιτροπή...